Και αγαπητοί συνάδελφοι, θα είμαι πολύ σύντομος, κύριε Τζαβάρα. Στα 2 λεπτά θα τελειώσω, 3 το πολύ. Σε μια κοινωνία που επί σειρά ετών μαστίζεται από βάναυσα οικονομικά μέτρα, απολύτως ατελέσφορα, τιμωρητικού χαρακτήρα, όπως αναγνωρίζονται πλέον από πολλούς, ήρθε η ώρα επιτέλους να απολαύσουν οι Έλληνες πολίτες, μιλάω για τους χαμηλούς συνταξίουχους, 617 εκατομμύρια, τα οποία είναι πάνω από τους στόχους τους οποίους είχε θέσει η κυβέρνηση το τρέχον έτος. Αφορούν σε ανθρώπους που προφανώς έχουν ανάγκη προκειμένου να βιοποριστούν, προφανώς όχι για να αποταμιεύσουν, γιατί αυτό πλέον δεν υπάρχει αυτή η λέξη στο λεξιλόγιο των Ελλήνων πολιτών, και να βοηθήσουν τους άνεργους μέλη των οικογενειών τους. Αυτή η πραγματικότητα δυστυχώς υφίσταται στη χώρα τα τελευταία χρόνια και είναι απολύτως αναγκαίο να αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι ότι η πολιτεία σκέφτεται, έχει κύριο μέλημά της, πώς να βοηθηθούν έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ζωής. Το δεύτερο μέτρο αφορά στην αναστολή του μέτρου του ΦΠΑ στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Επειδή συμβαίνει να κοινωνώ με τη Μυτιλίνη, εκεί σπουδάζουν και τα δύο παιδιά μου, γνωρίζω πάρα πολύ καλά το κόστος που φορτώθηκε αυτό το νησί από την μεταναστευτική ροή που δέχεται από τα τουρκικά παράλια. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς πολίτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αναφέρομαι στους λαούς της Ευρώπης, που να μην αναγνωρίζει αυτά τα δύο μέτρα ότι είναι απολύτως αναγκαία για τους Έλληνες πολίτες. Θέλω επίσης να αναφερθώ στο γεγονός ότι 760 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό που πρόσφατα ψηφίστηκε αφορούν σε μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα, μέτρα τα οποία έχει απόλυτη ανάγκη η ελληνική κοινωνία προκειμένου να βοηθήσει τους ανθρώπους οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν. Και για τα 100 εκατομμύρια ευρώ τα οποία προβλέφθηκαν για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Θυμίζω ότι το 100 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν στο 1/3 του ποσού το οποίο φορτώσατε στον ελληνικό λαό σαν χρέη των κομμάτων σας. Ακούστηκε από συναδέλφους ότι πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για πλεονάσματα και από πού βγήκαν αυτά τα πλεονάσματα, όταν ο δεινά χυμαζόμενος ελληνικός λαός υποφέρει και πληρώνει υπέρογους φόρους. Θα σας πω τη δική μου εκδοχή από πού βγήκαν τα πλεονάσματα. Διοικούμε εδώ και 2 χρόνια χωρίς να δώσουμε κανένα δικαίωμα αναφοράς για οικονομικά σκάνδαλα. Άρα λοιπόν τα πλεονάσματα μπορεί να οφείλονται και στο γεγονός ότι λείψανε από τη ζωή μας τα οικονομικά σκάνδαλα. Λείψανε επίσης οι περιττές δαπάνες του ελληνικού δημοσίου, και αναφέρομαι ιδιαίτερα στο Υπουργείο Υγείας, όπου όλοι γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες πρωτοβουλειών που εκθέτουν τις προηγούμενες διοικήσεις όπως ασκούσαν την εξουσία. Τέλος, θέλω να πω ότι μπορεί να μην είναι μόνιμο το μέτρο αυτό, μπορεί όμως, εάν συνεχίσουμε με αυτόν τον σεβασμό απέναντι στο μόχθο των Ελλήνων πολιτών, να αποκτήσει και μόνιμα χαρακτηριστικά. Αυτό το ξέρουν καλά οι κυβερνώντες, όπως και οι βουλευτές που στηρίζουν τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, ότι ο ελληνικός λαός μας αναγνωρίζει πριν απ' όλα το γεγονός ότι σεβαστήκαμε το μόχθο του και λείψανε από τη ζωή του τα τελευταία 2 χρόνια αυτά που ονόμαζε διαπλοκή. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση επί των άρθρων των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής